Δοξαζεμένο το όνομα του Κύριου μας. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο που είμαστε και πάλι εδώ, γιατί ήρθαμε να ανανεώσουμε τις δυνάμεις μας και πάλι. Και ευχαριστώ τον Κύριο, όλοι μας τον ευχαριστούμε για αυτά που ακούσαμε και από την προφητεία και αυτά που είπε ο αδερφός μας εδώ πέρα. Και έτσι για μένα είναι μια συμμαρτυρία όλο αυτό, γιατί για αυτά που έχω έτσι να μοιραστώ μαζί σας, για αυτά που μου βάλε ο Κύριος μες στην καρδιά μου ανοίγοντας το Λόγο του Θεού. Και θα ήθελα να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού από τις Πράξεις των Αποστόλων, 976 σελίδα, το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Θα διαβάσω από την αρχή μέχρι το 10. Εν δε το εικονίο εισελθόντες ομού εις την συναγωγή των Ιουδαίων ελάλησαν ούτως, ώστε επίστευσε πολύ πλήθος Ιουδαίων τέ και Ελλήνων, όσοι δε Ιουδαίοι δεν επίθοντο. Παρόξεναν και διέστρεψαν τα ψυχάς των εθνικών κατά των αδελφών. Ικανών λοιπόν καιρών διέτρεψαν λαλούντες με τα παρησίας περί του Κυρίου, όσοι εμαρτύρησαν τον λόγο της χάριτος αυτού και έδιδε να γίνονται σημεία και τέρατα δια των χειρών αυτών. Εσχίστη δε το πλήθος της πόλεως και ημέν ήσαν μετά των Ιουδαίων ή δε μετά των Αποστόλων. Και ότε όρμησαν οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι μετά των αρχόντων αυτών, εις το να υβρίσωση και να λιθοβολήσωση αυτούς εννοήσαντες, κατέφυγον εις τας πόλεις της Λυκαωνίας, Λύστραν και Δέρβιν, και τα περίχωραν, και εκεί εκήρυτον το Ευαγγέλιον. Εδέν της Λύστρης εκάθετο ανήρτης αδύνατος τους πόδας, χολός υπάρχουν κοιλίας μητρός αυτού, ώστις ποτέ δεν είχε περπατήσει. Ούτως οίκουε τον Παύλον λαλούντα, ώστις ατενήσας εις αυτόν και εδών ότι έχει πίστην για να σωθεί. Είπε με τα μεγάλης φωνής, σηκώθητε επί τους πόδας σου ορθώς και πήδα και περιεπάτη. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτά τα λόγια, για αυτά που διαβάσαμε, γιατί βλέπουμε ότι σε αυτές τις πόλεις που πήγε ο Παύλος και ο Σίλας και κηρύτανε το Ευαγγέλιο, μαζί με την πρόοδο του Ευαγγελίου, μαζί με την πρόοδο του έργου του Θεού, υπάρχουν και οι εναντίοι πάντοτε, και όπου ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει μεγάλη ευλογία, ο εχθρός δεν θα μείνει άπραγος μέσα από τους ανθρώπους βέβαια, θα αντισταθεί. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί δεν μένει μόνο στα λόγια του Ευαγγελίου που θα ακούσουν οι άνθρωποι από εμάς που θα μοιραστούμε με τους συνανθρώπους μας, αλλά όπως μας λέει και στο 3 εδάφιο, ότι εμαρτύρησε το λόγο της χάρης αυτού και έδιδε να γίνονται σημεία και τέρταν δια των χειρών αυτών. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί και σε εμάς, και εμείς το θέλουμε αυτό να το ζούμε στις ζωές μας, θέλουμε ο Κύριος να μαρτυρεί στο λόγο της χάρης που μοιραζόμαστε με τους συνανθρώπους μας. Θέλουμε ο Κύριος να φαίνεται ότι είναι ζωντανός, ότι είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες, ότι είναι ο ίδιος. Όπως ενέργησε στον Αβραάμ, όπως ενέργησε στον Ισαάκ, τον Ιακώβ, όπως ενέργησε με τον Μωυσή, όπως έχει ενεργήσει με κάθε άνθρωπο και κάθε προφήτη, αυτός είναι ο ίδιος σήμερα και χθες, αυτός είναι πάντοτε. Και είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό, να μαρτυρεί ο Κύριος για το λόγο του, γιατί είναι και ένας τρόπος αυτό έτσι να προσελκυθούν οι ψυχές προς αυτόν. Γιατί το έχουν ανάγκη οι άνθρωποι και ειδικά στις μέρες μας και πάντοτε το είχανε και πόσο μάλλον τώρα τον έσχατο αυτό καιρό. Και μετά βλέπουμε παρακάτω ότι δημιουργήθηκε σχίσμα στο πλήθος, στους Ιουδαίους, στους Έλληνες, έγινε σχίσμα, άλλοι πήγαν με τους Αποστόλους, άλλοι με τους Ιουδαίους. Και βλέπουμε εδώ, ναι μεν ο Θεός μας βγάζει από δύσκολες καταστάσεις, μας προστατεύει, αλλά μας έχει δώσει και την ελεύθερη βούληση να καταλαβαίνουμε και να νοούμε και όχι να φέρουμε σε πειρασμό το Κύριό μας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί εδώ πέρα ο Παύλος και ο Σίλας, ας πούμε, μπορεί και να καθόντουσαν και να λέγανε ο Κύριος θα μας φυλάξει, αλλά ξέραν και καταλάβανε ότι καλύτερα ήταν να φύγουν, να πάνε αλλού αφού έγινε αυτή η φασαρία, και έτσι προτίμασαν να φύγουν. Τους έδωσε βέβαια τη χάρη και τη σοφία ο Θεός να τα καταλάβουν αυτό. Και έτσι πήγαν σε άλλες πόλεις και κήρυξανε. Πήγανε στα Λύστρα και εκεί πέρα όπως κηρύτανε, βλέπουμε εδώ πέρα έναν άντρα που καθότανε χολός, εκκυλίας της μητρός του ήτανε, και αυτός ενώ ακούγε τα λόγια του Παύλου,
Και ενώ ο Παύλος μιλούσε και τον είδε, τον έβλεπε, είδε τη πίστη στα μάτια του να αναβλύζει, να ξεπηδάει πίστη από τα μάτια του. Και κατάλαβε ο Παύλος ότι ήρθε η ώρα να ενεργήσει ο Κύριος σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί δεν ήρθε η ώρα να ενεργήσει σε άλλους ανθρώπους? Όλοι είχαν ανάγκη την ενέργεια του Θεού. Αλλά και σε αυτό το σημείο εδώ πέρα της γραφής και σε πολλά άλλα σημεία βλέπουμε ότι πολλές φορές θέλει ο Κύριος να βλέπει ότι θα πιστέψουμε ότι ο Κύριος θα ενεργήσει στη ζωή μας. Όπως είπε και ο αδελφός μας πριν, όπως είπε και ο προφητικός λόγος, θέλει ο Κύριος να βλέπει, να πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα ενεργήσει. Θέλει να πιστεύουμε σε αυτόν ότι είναι δυνατός, όχι ότι μόνο επειδή το ξέρουμε, αλλά επειδή είμαστε πεπισμένοι. Και σε αυτό πάνω ότι είναι ότι θα πρέπει να στεκόμαστε όχι ασθενείς στη πίστη αλλά δυνατοί στη πίστη για να μπορούμε να έχουμε τέτοια πίστη ώστε ο Θεός να έχει το ελεύθερο να ενεργεί ανάμεσά μας και θέλουμε να ενεργήσει ανάμεσά μας γιατί θέλουμε να δούμε θεραπείες, πόσα αδέρφια ανάμεσά μας είναι που χρειάζονται θεραπεία, πόσα αδέρφια ανάμεσά μας είναι που όχι μόνο σωματικοί και πνευματικοί όπως ακούσαμε από το προφητικό λόγο και άλλες καταστάσεις έχουμε την ενέργεια του Θεού να δούμε το χέρι του δυνατό ανάμεσά μας. Και είναι σημαντικό να δούμε και πώς πρέπει να είμαστε στο νου μας, στην διάνοιά μας, για να στεκόμαστε δυνατοί στην πίστη μας. Και γι' αυτό θέλω να διαβάσω από την Επιστολή προς Ρωμαίους, 996 σελίδα, το Δέλτα κεφάλαιο. Εδώ πέρα μιλάει για τον Αβραάμ, από το 19 εδάφιο. Μας μιλάει ο αδερφός μας, ο Απόστολος Παύλος, από το 19 και μας λέει: «Και μη ασθενή σας κατά την πίστη, δεν εσυλλογίστε το σώμα αυτού το ότι ήδη είναι νεκρωμένον, εκατοτετής περίπου ον, και την έκρωση της μήτρας της Σάρας, ουδέ δίστασε εν στην υπαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά εν εδυναμώθη στην πίστη, δοξάσα στον Θεόν, και πεπιθώσω ότι εκείνο το οποίο υποσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει. Δια τούτο ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη». Εδώ πέρα βλέπουμε τον Αβραάμ ότι δεν ασθένησε στην πίστη. Γιατί δεν καθόταν να σκέφτεται τα προβλήματά του, δεν καθόταν να σκέφτεται ότι το σώμα του είναι νεκρό και το δικό του και της γυναίκας, δεν καθόταν να σκέφτεται τα εμπόδια, αλλά πώς δυναμωνότανε στην πίστη του προς το Θεό. Πρώτον, δεν εδίστασε στην επαγγελία του Θεού ότι είναι δυνατός να την εκτελέσει, αλλά και ότι δυναμώθηκε στην πίστη δοξάζοντας τον Θεό, όπως είπε και ο αδερφός μας πριν. Και τον ευχαριστώ τον Θεό γιατί μαρτυρεί ανάμεσά μας εν δόξος, και αυτό έχουμε ανάγκη κάθε μέρα στη ζωή μας, να δοξάζουμε τον Θεό στο ταμείο μας, εδώ πέρα στην εκκλησία που ερχόμαστε, στο δρόμο που περπατάμε, στην εργασία μας, από μέσα μας, παντού, παντού και πάντα, για να μένουμε στην πίστη μας δυνατή, για να βλέπουμε το χέρι του Θεού δυνατά καθημερινό στην εργασία μας, στις ατέλειες του χαρακτήρα μας, στις θεραπείες των ασθενειών μας. Είναι ανάγκη να δοξάζουμε το Θεό. Είναι ανάγκη να δίνουμε τιμή και δόξα. Γιατί αυτά ανήκουν μόνο στο Κύριο μας, το Σωτήρα μας, και τον ευχαριστούμε γι' αυτόν. Και έτσι, ένα ακόμα είναι ότι έτσι λογιζόμαστε και δίκαιοι. Δεν λογιζόμαστε δίκαιοι για τα καλά μας έργα, για το καλό μας χαρακτήρα, για την προσπάθειά μας, για το έργο μας, για το οτιδήποτε κάνουμε. Αλλά λογιζόμαστε έτσι δίκαιοι επειδή δοξάζουμε Αυτόν και δυναμωνόμαστε στη πίστη και ότι θα δούμε το χέρι του Κυρίου να ενεργεί ανάμεσά μας. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί έτσι είναι και έτσι θα γίνει ανάμεσά μας. Όσο εμείς δοξάζουμε τον Θεό και παραμένουμε σε αυτόν τον τρόπο σκέψης, να μην κοιτάμε στα προβλήματά μας, αλλά να κοιτάμε να δοξάσουμε τον Θεό παρόλα τα προβλήματα, και ο Κύριος θα ενεργήσει και θα ενεργήσει, και είναι σίγουρο αυτό, και δεν έχει σημασία το πότε θα ενεργήσει ή πώς θα ενεργήσει ή πότε, ή σε 5 χρόνια ή σε 1 μήνα, σε 1 λεπτό ή πότε, ή και σε 20 χρόνια. Μπορεί εμάς να μας φαίνεται όλο αυτό δύσκολο, αλλά είναι αυτό που μας λέει ο Κύριος, να υπομένουμε, να θα δοκιμαστούμε και θα ελπίζουμε, και έτσι θα γίνουμε δόκιμοι. Ελπίζοντας ότι ο Κύριος θα ενεργήσει, δεν μας λέει το πότε. Εμείς όμως η δικιά μας δουλειά, η ανθρώπινη δουλειά δικιά μας, και όχι δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά του Θεού, είναι να ελπίζουμε, να υπομένουμε και να περιμένουμε τον Κύριο. Και
Ένα άλλο σημείο έτσι πάνω σε αυτό που θα ήθελα να διαβάσω είναι, σας πάω λίγο από εδώ και από εκεί, αλλά και εμένα έτσι ο κύριος με οδήγησε σε όλα αυτά και τον ευχαριστώ γι' αυτό, και είναι στην 913 σελίδα το Καταλουκά Ευαγγέλιο, από το θήτα κεφάλαιο, 913. Λάθος, όχι 9.13, από την 9.11 σελίδα, από το ήττα κεφάλαιο και 40 δάφιο, που λέει η ιστορία, το γεγονός αυτό που λέει: «Όταν δε επέστρεψε ο Ιησούς, απεδέχθη αυτόν ο όχλος, διότι πάντες ήσαν περιμένοντας αυτόν. Και εδώ ήλθεν άνθρωπος ονομαζόμενος Ιάιρος, ώστες ήταν άρχον της συναγωγής, και πεσών εις τους πόδας του Ιησού, παρεκάλλει αυτόν να εισέλθει στον οίκον αυτού, διότι έχει θυγατέρα μονογενή, ως ετών 12 και αυτή απέθνησκεν». Και πίσω στην επόμενη σελίδα βλέπουμε από το 49 δάφιο: «Ενώ δε ελάλη έτη, έρχεται της παρά του αρχισυναγώγου, λέγον προς αυτόν, ότι απέθανεν η θυγάτερ σου, μη ενόχλη των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς ακούσας απεκρίθη προς αυτόν, λέγον, μη φοβού, μόνον πίστευε και θέλει σωθεί. Και ότε εισήλθεν εις την οικίαν, δεν αφήκεν ουδένα να εισέλθει, ημί των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην και τον πατέρα της κόρης και την μητέρα. Έκλειον δε πάντες και εθρύνουν αυτήν. Ο δε είπε, μη κλαίτε, δεν απέθανε, αλλά κοιμάται. Και καταγγέλων αυτών εξεύροντος ότι απέθανε. Αλλά αυτός εκβαλών έξω πάντας και πιάσας την χείραν αυτής, εφώναξε λέγον, κοράσιον, σηκώθητη. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παρευθύς και προσέταξε να δοθεί σε αυτήν να φάγει. Και ξυπλάγησαν οι γωνίες αυτής, ο δε παρήκυλεν εις αυτούς να μην ύπωσεν εις μηδέναν το γεγονός». Βλέπουμε αυτό εδώ πέρα, πάλι το γνωστό γεγονός, και βλέπουμε να λέει ένας άνθρωπος στον Ιάιρο να μην συνεχίζει και να ενοχλεί τον διδάσκαλον. Είχε προηγηθεί βέβαια, πορευόταν ο Ιησούς στο σπίτι εκεί για να πάει να αναστήσει αυτό το κορίτσι, αλλά στη μέση παρευλήθηκε ένα άλλο γεγονός της γυναίκας της αιμορροούσας, και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Ιησούς συνέχισε να μιλάει, και λογικά οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκείνος ο άνθρωπος, ο Ιάιρος, ξαναπήγε στο Κύριο και τον ξαναενόχλησε για να πάει να συνεχίσει το ταξίδι του προς το σπίτι, για να πάει στη κόρη του να την αναστήσει. Και λέει ένας άνθρωπος, τι κάθεσαι και ασχολείσαι με το πρόβλημά σου, άστον, πάει, πέθανε, τι ενοχλείς το διδάσκαλον, αφού πέθανε πάει, δεν υπάρχει άλλη κατάσταση να γίνει. Και εδώ πέρα βλέπουμε τους υπόλοιπους ανθρώπους ότι στέκονται σε αυτό το πρόβλημα και νομίζουν ότι αυτή η κατάσταση είναι αναπίστρεπτη. Αλλά ξέρουμε ότι τα πάντα είναι δυνατά στο Κύριο. Και ο Ιησούς αμέσως απάντησε και είπε ότι μη φοβάσαι, μόνο πίστευε και θα σωθεί. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί και σε εμάς μας λέει σήμερα και μέσα του προφητικού λόγου, μας μαρτυρεί πολλές φορές να μη φοβόμαστε, αλλά να πιστεύουμε. Και είναι σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό, γιατί για να σταθούμε στη πίστη μας, όχι ασθενείς αλλά δυνατοί, για να μπορέσουμε να δοξάσουμε τον Θεό και έπειτα να μπορέσει ο Θεός να ενεργήσει, είναι σημαντικό να μην φοβόμαστε, γιατί ο φόβος κατατρώει την πίστη, την ιεροκανίζει κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να πούμε. Αυτός που δεν φοβάται πιστεύει. Γιατί να φοβηθούμε ότι στα προβλήματά μας, γιατί να φοβηθούμε στην οποιαδήποτε αρρώστια ίσως έχουμε, στην οποιαδήποτε κατάσταση που έχουμε. Όταν ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας, δεν χρειάζεται να έχουμε φόβους. Βλέπουμε εδώ πέρα, αλλά και αφού θέλουμε και λέμε μεταξύ μας και ανάμεσά μας συνέχεια ότι θέλουμε να δούμε το Κύριο να ενεργεί ανάμεσά μας, χρειάζεται να διώχνουμε τους φόβους μας από μέσα μας. Και αυτό θα μπορέσουμε μόνο όταν δεν συλλογιζόμαστε το πρόβλημα, αλλά συλλογιζόμαστε τη δύναμη του Θεού, όπως έκανε ο Αβραάμ. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα ο τρόπος σκέψης του Αβραάμ, να τον μιμηθούμε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην πίστη μας, στη ζωή μας, να τελειώσουμε το δρόμο αυτό που αρχίσαμε, της πίστεώς μας, αλλά και για να δούμε και το χέρι του Θεού δυνατό ανάμεσά μας. Και το άλλο σημαντικό, αυτή η ιστορία που συνδέεται με την άλλη ιστορία στις πράξεις των Αποστόλων, είναι ότι
Ο Κύριος ενέργησε αφού του είδε την πίστη, αφού του είδε την πίστη στον χολό, αφού του είδε την πίστη και τον άλλον που πήρε μαζί του, το Πέτρο, τον Ιάκωβ, τον Ιωάννη και τους γονείς του κοριτσιού αυτού, και τους άλλους τους έβγαλε έξω. Γιατί να τους βγάλει έξω? Ο Κύριος δεν μπορεί να ενεργήσει σε ένα κλίμα, σε μια ατμόσφαιρα κατάφοροσύνης της δύναμής του. Δεν μπορεί ο Κύριος να σταθεί ανάμεσα σε ανθρώπους που τον υποβαθμίζουν τη δόξα του. Μόνο σε ανθρώπους ανάμεσα που ξέρουν τη δύναμή του μπορεί να ενεργήσει, και αυτό είναι πάλι σημαντικό για να ξέρουμε και να καταλαβαίνουμε να μην εξουθενούμε την δύναμη του Θεού, να μην τον καταφρονούμε ότι επειδή δεν έχει ενεργήσει μέχρι τώρα δεν θα ενεργήσει, ή οποιασδήποτε άλλες σκέψεις, ίσα-ίσα που τέτοιες σκέψεις γίνονται ένα όπλο του εχθρού μέσα στην διάνοιά μας για να μας σπέρνει το φόβο και να μας αδυνατήσει την πίστη, έτσι ώστε ο Θεός να μην ενεργεί ανάμεσά μας. Γι' αυτό χρειάζεται να ζητάμε δύναμη και χάρη από το Κύριο να πολεμάμε τους διαλογισμούς μας, τους δικούς μας και του εχθρού, για να μην μπαίνει φόβος και να δυναμωνόμαστε στην πίστη. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα αυτά και συνεχίζουμε. Αμήν.